Και τώρα η γλίτσα του Αλέξη Παπά. Λοιπόν, κρατήστε σημειώσεις για να μαθαίνετε πώς γίνεται γατάκια. Μάθετε το μπαλίτσα. Παιχνίδι. Αλέξης μαζί με τη Γιώτα. Ξεκινάει να της λέει ότι τα μάτια της είναι σαν δύο κρυστάλλινες σταγόνες. Που αν μπορούσαν να γίνουν υγρό, θα έσταζε. Αυτό, παιδιά, αυτό της είπε, σας λέω αλήθεια. Και θα το δείτε τώρα. Ρίτορο Γόλφο. Ξέρεις, τα μάτια σου είναι σαν δύο κρυστάλλινες σταγόνες. Που αν μπορούσαν να γίνουν υγρό, θα έσταζε. Προδόνερο στην καρδιά μου. Ύστερα θα μου πλημμύριζε την ψυχή και μόλις άνοιγα το στόμα μου. Για να σε φιλήσω θα υπερχείλησε, ασημοσκονισμένος. Καταράκτη σαν αυτός που βγαίνει από την κυλίτσα ενός από τα αρκουδάκια της αγάπης. Μετά θα ανέβαινες πάνω στο όχι και τόσο μικρό μου πόνι. Και σαν μία ακόμη μπάρμπι θα υπέκυπτε στον ολόγυμνο κεν-κεν. Τα μάτια μου σε κεν, γιατί είμαι ο κεν-κεν. Ύστερα καβάλα στο πόνι μου θα σε πήγαινα γαμπρός να σου δείξω την πιο ψηλή κορυφή ενός βουνού και θα σε ρωτούσα, το βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο ρύζι? Θυμάσαι που σε γαμήλια τελετή είχες πιάσει την ανθοδέσμη και μετά θα σου ρίχνα έναν που ρητανικό μονόλογο του Σέξπιρ. Είναι ρεγά. Είναι πολύ συγκινητικές στιγμές. Είναι πολύ ανθρώπινες και συγκινητικές. Έτσι μιλάει συγκινητικές. Κωστάκη. Γιατί τρίμησε με τον Κωστάκη μετά τον Μπάτσελ. Εκεί με το υγρό έβαλε και φλωτέρ για να κρατάει. Δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε.